Στο πλαίσιο της θεία Οικονομίας, ο γάμος είναι δευτερογενές φαινόμενο. Ο Θεός γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα πέσει, ο Αδάμ και η Εύα, τους δημιούργησε βιολογικά έτσι, ώστε να έρθουν εις γάμου κοινωνία. Ο Μωυσής που περιγράφει την δημιουργία του ανθρώπου, μιλάει θεοπρεπός και όχι ανθρωπίνους. Οπότε λοιπόν στο πρόσωπο του Αδάμ ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο. Ο όρος που χρησιμοποιεί είναι το έπλασεν. Την δε Εύα χρησιμοποιεί τον όρο οικοδόμησε που σημαίνει όχι νέα πλάση αλλά την δημιούργησε από την ουσία του ίδιου του Αδάμ. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έλειπε στον Αδάμ και κάτι έλειπε στην Εύα για να συμπληρωθεί το όλον. Οπότε λοιπόν αυτό που λέμε εμείς, το σύ και το εγώ, μέσα στο γάμο, πραγματοποιείται το εμείς. Ήταν ένα μηχάνευμα του Θεού για να μπορέσει πραγματικά να ολοκληρωθεί το όλον στη δημιουργία του ανθρώπου. Άρα η ελληματικότητα που μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου μπαίνει μετά την πτώση. Η ελληματικότητα σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ο Αδάμ ή η Εύα από μόνες τους δεν είναι αυτάρκης, αλλά χρειάζονται παραμυθία, παρηγοριά, χρειάζονται πραγματικά να ενωθούν για να συμπληρώσουν και να αποκτήσουν το όλο. Άρα λοιπόν ακόμα και η έννοια βοηθητικότητα στο γάμο σημαίνει ότι ακριβώς είναι πτωτική κατάσταση που χρειάστηκε για να μπορέσει πραγματικό άνθρωπος να αποτελέσει το όλο. Ο Θεός λοιπόν δίνει το δώρο πριν την πτώση στον άνθρωπο της ελεύθερης προαίρεσης, Τη ελεύθερης βούλησης. Συνεπώς, η επιθυμία είναι δώρο του Θεού και δεν ανήκει στη φύση του ανθρώπου. Οπότε μετά την πτώση, συνεχίζει να υπάρχει η επιθυμία του ανθρώπου. Το θέμα είναι ότι όταν κινείται μέσα στα πλαίσια της υγιής σχέσης, της, του μέτρου στη ζωή του ανθρώπου, τότε πραγματικά η επιθυμία είναι δώρο του Θεού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις σωματικές, τις ψυχικές και τις ψυχικές για την ισορροπία του ανθρώπου. Όταν όμως χάνει το μέτρο η επιθυμία και γίνεται μια υπέρ, υπέραξη, μια πλεονέξια της επιθυμίας, τότε πραγματικά ο άνθρωπος βγαίνει εκτός πλαισίου και τότε λοιπόν φτάνει μέσα στο γάμο, στην πορνεία, στη μηχία και στην ομοφιλοφιλία. Συνεπώς ο γάμος δημιουργήθηκε από τον Θεό ως ένα πλαίσιο σε πρώτη φάση για να μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιηθεί και τις εξάρσεις της επιθυμίας του, αλλά μέσα στο γάμο και όχι εκτός γάμου. Γι' αυτό ακόμα και η συνουσία και οι συζυγικές σχέσεις μέσα στο γάμο είναι και παραμυθία του Θεού για τον άνθρωπο και συγχώρηση για τον άνθρωπο. Το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργείται είναι στη πλεονεξία της επιθυμίας, κυρίως στην ομοφιλοφιλία. Εδώ έχουμε πραγματικά μία διαδικασία η οποία δημιουργεί πάθος και τα άλλα πάθη άτιμα είναι όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά αυτό είναι καθυπεριβολή άτιμο. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν παράγει γνήσια ειδονή. Δεύτερον, είναι το πάθος το οποίο ο σχέση δεν λειτουργεί και δεν λύνει το πρόβλημα της ελληματικότητας, καθότι στη σχέση αυτή της ομοφιλοφιλίας ενώνεται το ίδιο ημίτομο, το ένα ημίτομο με το ίδιο ημίτομο. Οπότε δύο ημίτομα που είναι εντελώς ίδια δεν μπορούν παρα, να παράγουν πραγματικά την ολότητα. Αντιθέτως, όπως λέει και ο νόμος της φυσικής, τα ομώνυμα αποθούνται. Γι' αυτό και ένα αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η αντιπαλότητα. Οπότε δεν παράγεται γνήσια ειδονή. Δημιουργείται αντιπαλότητα και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ανατρέπεται και η δημιουργία του Θεού. Οπότε δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο είναι ηθικό, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι οντολογικό, αφορά τη δημιουργία του Θεού και γι' αυτό ακριβώς οι πατέρες μιλούν σκληρά και πραγματικά πολλές φορές έτσι δημιουργούν καταστάσεις φοβικές απέναντι στο γεγονός αυτό, γιατί αφορά το θέμα της πίστεώς μας, το πόσο ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα. Η ποιματική προσέγγιση του προβλήματος γίνεται όσον αφορά την αμαρτία και σε σχέση με τους πατέρες, οι οποίοι είναι άτεχτοι και σκληροί απέναντι στην αμαρτία, αλλά είναι πραγματικά έσπλαχνοι και παρηγορητικοί απέναντι στον αμαρτωλό. Γι' αυτό λοιπόν, στη προσέγγιση την ποιματική, η σχέση μας με το ποιμενόμενο με τα προβλήματα της πλεονεξίας της επιθυμίας, της πλεονεξίας της επιθυμίας που είναι και η ομοφιλοφιλία, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία της εξατομίκευσης. Ο Θεός μας τον καθέναν το βλέπει προσωπικά εξατομικευμένα και ο, και ο πνευματικός άνθρωπος τον καθέναν από εμά τον βλέπει εξατομικευμένα. Θα είναι άλλη η προσέγγιση του ανθρώπου που εγγενεθείς και κληρονομικά έχει κάποια προβλήματα τέτοια μορφής και χρειάζεται οπωσδήποτε και την προσέγγιση την ιατρική, είναι εντελώς διαφορετικό το πρόβλημα σε κάποιον ο οποίος γεννάται και μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό ή φιλικό δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις και χρειαζόμαστε και την προσέγγιση του ψυχολόγου και είναι άλλη η προσέγγιση του ανθρώπου ο οποίος πραγματικά μιλάει για την αυτονομία του στη σχέση, αυτό, στη σχέση δηλαδή με την ομοφιλοφιλία και τα πάθη, και λέει «Δικό μου είναι το σώμα, το κάνω ό,τι θέλω. Δική μου είναι η ψυχή, την κάνω ό,τι θέλω. Δικά μου είναι τα πάντα, άρα λοιπόν δεν μπορώ να ανεχθώ οτιδήποτε άλλο παρά αυτό που θέλω να, να πω και να τονίσω είναι πραγματικά ότι εγώ μόνος μου αποφασίζω για τα πάντα». Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν η μετάνοια είναι η προσέγγιση πραγματική και η μετάνοια ξεκινάει από μια διαδικασία πρώτα απ' όλα τη οικία κατάγνωση. Ο άνθρωπο λοιπόν έρχεται στον εαυτό του, ελθώνει σε αυτόν ή έρχεται στα συγκαλά του, συνειδητοποιεί την κατάστασή του και αρχίζει λοιπόν τη διαδικασία της μετάνοιάς του. Η εξαγόρευση των ημαρτικότων είναι μια διαδικασία ενός δευτέρου σταδίου. Η απόφαση με πραγματικά αγωνιστική διάθεση για την προσπάθειά του να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση είναι το τρίτο στάδιο. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι ανθρώπινα, γι' αυτό και η προσευχή προς το Θεό μας είναι ακριβώς τέτοια, ώστε να του πούμε ότι ακριβώς θα βάλει και εσύ το χεράκι σου, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την πορεία τη της, της ο άνθρωπος σίγουρα θα συναντήσει θα συναντήσει τον Θεό με ανοιχτέ τι αγκάλε. Θα συναντήσει τον Χριστό με πλήρη φιλανθρωπία και αγάπη. Θα συναντήσει την Εκκλησία πραγματικά με πολύ αγάπη για να μπορέσει πραγματικό άνθρωπο να ξεφύγει από την πραγματικότητα της πλεονεξίας της επιθυμίας.